σελίδα, το συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Β. Είμαστε στη σελίδα 302, κεφάλαιο Έψιλον. Έψιλον κεφάλαιο, 5 κεφάλαιο, σελίδα 302 από το βιβλίο Σαμουήλ Β. «Και ήλθον πάσε φιλέ του Ισραήλ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών και είπον λέγοντες ιδού, ωστούν σου και σάρξ σου είμεθα εμείς. Και πρώτερον έτη ότι ο Σαούλ ευασίλευε φημάς, σύ ίσον ο εξάγων και ο εισάγων των Ισραήλ. Και προσέκει ο Κύριος, είπεν σύ θέλεις ποιμάν το λαόν των Ισραήλ και σύ θέλεις είστε ηγεμόν επί των Ισραήλ. Και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών και έκαμεν ο βασιλεύς Δαβίδ συνθήκη με ταυτόν εν Χεβρών και ενώπιον του Κυρίου και έχρισαν το Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ. 30 ετών ήτο ο Δαβίδ, ότε έγινε βασιλεύς και βασίλευσε 40 έτη. Εν μεν Χεβρών εβασίλευσε επί τον Ιούδα 7 έτη και 6 μήνας. Εν δε Ιερουσαλήμ εβασίλευσε 33 έτη επί πάντα τον Ισραήλ και Ιούδα. Και υπήγεν ο βασιλεύς και οι άνδρες αυτού εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιεβυσαίους, τους κατοικούντας την γην, ήτινες ελάλησαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, «Δεν θέλεις εισέλθει εντάφθα, εάν δεν εκβάλεις τους τυφλούς και χολούς», λέγοντες ότι ο Δαβίδ δεν θέλει δυνηθεί να εισέλθει εκεί. Ο Δαβίδ όμως κυρίευσε το φρούριον Σιών, αυτή είναι η πόλης Δαβίδ. Και είπε ο Δαβίδ την ημέραν εκείνην, «Ως της φθάσεις των οχετών και πατάξει τους Ιεβουσαίους και τους χολούς και τους τυφλούς, τους μισουμένους υπό της ψυχής του Δαβίδ, θέλει είστε αρχηγός. Δια τούτο λέγουσιν, τυφλός και χολός δε θέλουσι εισέλθει εις τον οίκον. Και κατόκισεν ο Δαβίδ εν το φρουρίο και ονόμασε αυτόν η πόλης Δαβίδ. Και έκαμεν ο Δαβίδ οικοδομάς κύκλο από Μιλό και Έσο. Και προεχώρει ο Δαβίδ και μεγαλύνετο και ο Κύριος των δυνάμεων ήτο μετ' αυτού. Και απέστειλεν ο Χιράμ βασιλεύς της Τύρου πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και ξυλουργούς και κτίστας και οικοδόμησεν οίκον εις τον Δαβίδ. Και γνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησεν αυτόν βασιλέα επί τον Ισραήλ και ότι ύψωσε την βασιλείαν αυτού δια των λαών αυτού Ισραήλ. Και έλαβε προσέτη ο Δαβίδ, παλακάς και γυναίκας, εκ της Ιερουσαλήμ αφού ήλθεν εκ Χεβρών και εγεννήθησαν έτη στον Δαβίδ οι και θυγατέρες. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των εις αυτών γεννηθέντων εν Ιερουσαλήμ. Σαμουά, Σοβάβ, Νάθαν και Σολομών και η Εβάρ και Ελισουά και Νεφέγ και η Αφιά και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφαλέτ. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι έχρισαν το Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ ανέβησαν πάντες οι Φιλιστέοι να ζητήσωσι το Δαβίδ και ο Δαβίδ ήκουσε περί τούτου και κατέβη στο Φρούριον. Και ήλθον οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν εις την κοιλάδα Ραφαΐμ και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον να αναβώ προς τους Φιλιστέους θέλεις παραδώσει αυτούς εις τη χείρα μου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Δαβίδ, «Ανάβα, διότι βεβαίως θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους εις την χείραν σου». Και ήλθεν ο Δαβίδ εις Βάαλ Φερασίμ και εκεί επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ και είπεν, «Ο Κύριος διέκοψε τους εχθρούς μου εμπροστέν μου, καθώς διακόπτονται τα ύδατα. Δια τούτο επεκαλέστη το όνομα του τόπου εκείνου Βάαλ Φερασίμ». Και εκεί κατέλειπον τα είδωλα αυτών και σήκωσαν αυτά ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού. Και ανέβησαν πάλι οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν εις την κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ότε ηρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον είπε «Μία να βεις, στρέψον ο πίσω αυτών και επίπεσον επ' αυτούς απέναντι των Σικάμων. Και όταν ακούσεις θόρυβον διαβάσεως επί των κορυφών των Σικαμίνων, τότε θέλεις πέψει, διότι τότε ο Κύριος θέλει εξέλθει εμπροστέν σου για να πατάξει το στρατόπεδο των Φιλιστέων». Και έκανε ο Δαβίδ καθώς προσέταξε αυτόν ο Κύριος και πάταξε τους Φιλιστέους από Γαβαά έως της εισόδου Γεζέρ. Αμήν. Όλο το έργο και το σχέδιο του Θεού τελείωσε πια από 17 χρονό μέχρι 37,5 χρονό ο Δαβίδ με υπομονή ιδίως από 17 έως 30 τα πρώτα 13 χρόνια με υπομονή περίμενε να δει
ο Θεός τι θα κάνει και απέφευγε επιμελώς να ενεργεί μόνος του εναντίον και εις βάρος ανθρώπων, αν και πολλές φορές του εδόθη ευκαιρία να ενεργήσει. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος, ο Δαβίδ, όπως ομολόγησε και ο Θεός, κατά την καρδία του Θεού, γι' αυτό και έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, εκλέγει κατά χάρη, αλλά όχι με χατήρια. Δηλαδή δεν εκλέγει επειδή κάποιος είναι ωραίος ή συγγενής ή γιος ή ξάδελφος ή φίλος ή δυνατός ή αδύνατος ή μορφωμένος ή λιγότερο μορφωμένος ή σπουδαίος ή καθόλου σπουδαίος, αλλά ο Θεός εκλέγει με βάση την καρδιά και όταν αποτυγχάνει κάνει νέα αρχή. Το έργο του Θεού ξεκίνησε με τον Αδάμ και την Εύα, όμως απέτυχε και τους εξορίστηκαν από την Εδέμ. Και όταν λέω απέτυχε ο Θεός, εννοώ ότι ο διάβολος κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους εις βάρος του θελήματος του Θεού. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και έτσι ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή έξω από τον Παράδεισο, αλλά και πάλι με την ίδια λογική ο Θεός απέτυχε και έτσι η οικονομία της αθωότητος που ήταν μεταξύ Αδάμ και Νόε δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν έπεισε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Στη συνέχεια ο Θεός έκανε καινούργια αρχή με τον Νόε. Αποφάσισε μάλιστα να καταστρέψει κάθε σάρκα που είχε διευθύρει την οδό της και έτσι ξεκίνησε από την αρχή με τον Νόε, τη γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και τις νύφες του, δημιουργώντας τη δεύτερη οικονομία, την οικονομία της δικαιοσύνης, γιατί ο Νόε βρέθηκε δίκαιος ενώπιον του Θεού. Αλλά και με τον Νόε απέτυχε. Και έτσι έκανε ο Θεός καινούργια αρχή. Και βαρεστείται και αρέσκεται και συνηθίζει ο Θεός να κάνει καινούργια αρχή με τους ανθρώπους. Έψαξε να βρει έναν άντρα και βρήκε έναν τον οποίον έκλεξε, τον Αβραάμ, άνδρα πίστεως. Και δια της πίστεως αυτού ο Θεός μπόρεσε να τον πλησιάσει, να του μιλήσει και ο Θεός να ξέρει ότι τη μιλάει ο Θεός. Και έτσι δημιουργήθηκε η επόμενη τρίτη οικονομία της πίστεως με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και από την πίστη ενός ανθρώπου δημιουργήθηκε ο λαός Ισραήλ, ένας λαός που ήταν έξω από όλα τα άλλα έθνη, ένας λαός που ο Θεός τον δημιούργησε από τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως. Αλλά και αυτή η οικονομία απέτυχε. Και έτσι ο Θεός αποφάσισε να κάνει πάλι καινούργια αρχή, μια αρχή νομοθεσίας, νόμου. Απέτυχε με την αθωότητα, απέτυχε με τη δικαιοσύνη, απέτυχε με την πίστη, τώρα προσπαθεί με τον νόμο. Βάζει νομοθεσίες, αποδεικνύει τι είναι αμαρτία, φανερώνει τι είναι αμαρτία στον άνθρωπο και του λέει αν πράξεις το αγαθόν θα ευλογήσει, αν πράξεις το κακόν θα τιμωρήσει. Και θα τιμωρήσει και αυστηρά μέχρι λιθοβολισμού. Αλλά και αυτή η οικονομία του νόμου απέτυχε. Απέτυχε ο Θεός, απέτυχαν και οι άνθρωποι. Και ήλθε πια στην ανθρωπότητα αυτό το μέγα μυστήριο, εξεπληρώθηκε αυτό το μέγα μυστήριο, ότι ο ίδιος ο Θεός ήλθε σε ένα σώμα, το σώμα του Ιησού του Ναζωραίου, κατοίκησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας και έφερε στον άνθρωπο μία οικονομία η οποία δεν στηρίζεται μόνο σε διδασκαλία, σε προτροπή, σε νομοθεσία, αλλά βασικά στηρίζεται σε άφεση αμαρτιών. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα και η αιτία των αποτυχιών του Θεού προς τους ανθρώπους και των ανθρώπων προς το Θεό είναι οι αμαρτίες.
Και όταν η αμαρτία η μία προστίθεται στην άλλη, καθιστά τον άνθρωπο πολύ μακριά από το Θεό, αδύναμο και εντελώς αδύνατον να πλησιάσει το Θεό, αλλά η αμαρτία καθιστά και τον Θεό αδύναμο να πλησιάσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και αποτυγχάνουν όλες οι προσπάθειες του Θεού και γι' αυτό πέτυχε μόνο ένα πρόσωπο. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι ένα πρόσωπο. Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ένα πρόσωπο μέσα στο οποίο έζησε, κατοίκησε ο Λόγος του Θεού. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε πρώτον να ζήσει αναμάρτητος. Κατάφερε δεύτερον να πεθάνει αναμάρτητος. Και κατάφερε τρίτον, εν δικαιοσύνη και όχι κατά χάριν, να τον αναστήσει ο Πατέρας Θεός επειδή υπήρξε αναμάρτητος. Μοναδικό πρόσωπο. Στους αιώνες των αιώνων θα είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Σήμερα είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, στον οποίον εδόθη εξουσία, όλη η εξουσία στη γη και στον ουρανό, ο οποίος κάθεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει, προσεύχεται για τον κάθε έναν από εμάς. Και είναι αυτός που γνωρίζει τον Πατέρα και γνωρίζεται από τον Πατέρα. Και είναι αυτός που στους ανθρώπους αποκαλύπτει τον Πατέρα και χωρίς αυτόν κανένας δεν θα γνώριζε τον Πατέρα Θεό. Αλλά το σημαντικότερο για τους ανθρώπους είναι ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας. Γιατί ο διάβολος δεν είχε καμία εξουσία να τον θανατώσει, γιατί ο νόμος του Θεού είναι ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Άρα οι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί είναι σε αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός όμως απέθανε παραβαίνοντας την νομοθεσία του Θεού, γι' αυτό και εκρίθη ο διάβολος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Νικήθηκε. Ο Θεός το συνέτριψε, παρόλο που είναι Θεός και άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού σύντριψε το κεφάλι του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος θα δεχθεί τον Ιησού Χριστόν στη ζωή του, θα τον επικαλεστεί, θα πιστέψει δηλαδή ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, και θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει. Και τι σημαίνει σωτηρία? Σωτηρία σημαίνει ότι πρώτον φεύγουν οι αμαρτίες του ανθρώπου από τη ζωή του ολοσχερός, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας. Με την αναγέννηση συγχωρούνται. Δεύτερον, με το βάπτισμα εν ύδατι φεύγει το σώμα της σαρκός των αμαρτιών και ο νόμος της αμαρτίας που κατοικεί μέσα μας. Στη συνέχεια, σωτηρία σημαίνει ότι έρχεται ο Χριστός και κάνει νέα αρχή στη ζωή πια του ανθρώπου. Νέα αρχή. Παίρνει το σώμα του και τις σαρκικές επιθυμίες, τον ελευθερώνει ολοσχερός. Καπνίζει, δεν καπνίζε. Ενώ κάπνιζε, τώρα δεν καπνίζει. Ενώ έκανε ναρκωτικά, τώρα δεν κάνει. Ενώ έπινε κρασί και ήταν μπεκρής, τώρα δεν πίνει. Ενώ ήταν φιλόδοξος και φιλάργυρος, τώρα δεν είναι. Ενώ είχε κακία, πίκρα, μίσος μέσα του, τώρα δεν έχει. Καθαρίζει πρώτα λοιπόν το σώμα, αλλάζει το χημισμό του ανθρώπου. Ύστερα καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Σκληρή, αμετανόητη, άγρια, την κάνει απαλή, τρυφερή, γλυκιά, που μπορεί και αγαπάει, μπορεί και μετανοεί, μπορεί και ζητάει συγγνώμη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι ο άνθρωπος να ζητήσει συγγνώμη που δεν έχει αναγεννηθεί? Πάρα πολύ δύσκολο. Έχω ακούσει ανθρώπους, και εγώ θυμάμαι και κάποτε έλεγα, δεν είναι καλό να ζητάς συγγνώμη. Όμως όταν έρθει ο Χριστός
και πάρει την πέτρινη καρδιά του ανθρώπου και την κάνει σάρκινη, αμέσως ο άνθρωπος ζητάει συγγνώμη. Μπορεί. Χαίρεται να ζητάει συγγνώμη. Και αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου, που είναι αλαζονικό, υπερήφανο, και το κάνει ταπεινό, να μπορεί να συγκαταβαίνει στον αδύνατο, να συγχωρεί, να πλησιάζει και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη να μπορεί να βοηθάει τον οποιοδήποτε άνθρωπο χρειάζεται βοήθεια. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Ο Δαβίδ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος χωρίς να έχει αναγεννηθεί. Ήταν εκφύσεως. Υπάρχουν εκφύσεως ταπεινοί, εκφύσεως αγαθοί. Υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι. Ο Δαβίδ είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Πίστευε στο Θεό. Αγαπούσε το Θεό. Έλεγε ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Γι' αυτό δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Και είχε μια καρδιά κατά την καρδία του Θεού, ώστε τον ενδιέφερε να πράττει μόνο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον έκλεξε. Τον έκλεξε με εκλογή τρομακτική. Δεν είναι μόνο ότι τον έκανε βασιλιά στον Ισραήλ, αλλά πάνω στον Δαβίδ δημιούργησε ο Θεός τη βασιλεία των ουρανών. Επάνω στη γη, στη χιλιετή βασιλεία και στους αιώνες των αιώνων. Τη βασιλεία του Θεού. Μέσα από τον Δαβίδ ήρθε ο Χριστός επάνω στη γη αυτή, Υιός Δαβίδ, σπέρμα Δαβίδ. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του Δαβίδ, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αδελφοί αγαπητοί και να μιμούμεθα, γιατί ο πιο ωραίος μας δάσκαλος είναι η Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως ο Χριστός μας διδάσκει που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη μας δίνει ωραία μαθήματα. Το ωραίο, το μοναδικό, θα τολμούσα να πω, κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Δαβίδ ήταν ότι δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του στο να ενεργήσει, δεν εμπιστευόταν ακόμη και στη βοήθεια του Θεού στο να ενεργήσει, εάν δεν είναι βέβαιος ότι ο Θεός θέλει να ενεργήσει έτσι. Πολλές φορές θα μπορούσε να ξεκάνει τον Σαούλ, τον διώκτη του. Καμία φορά δεν το σκέφτηκε να το κάνει, παρόλο που τον πείραξε ο διάβολος για να προχωρήσει. Πολλές φορές θα μπορούσε να ενεργήσει, αλλά πάντοτε το απόφευγε. Και το απέφευγε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, προσευχόμενος και εξητώντας από το Θεό να του μιλήσει και να τον οδηγήσει. Είναι αυτό που λείπει ακόμη και στους χριστιανούς, αλλά είναι αυτό που θέλει ο Θεός να έχουμε όλοι μας. Να μην βιαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις, αλλά ζητάμε από το Θεό οδηγία, φανέρωση και κατεύθυνση. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει και μας αποκαλύπτει: μόνον όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς τέκνα Θεού. Αλλά αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή η ιδιότητα στη ζωή του ανθρώπου δημιουργείται μόνο όταν ο άνθρωπος έχει φόβο Θεού και μαθαίνει να προσεύχεται. Ιδιαίτερα οι χριστιανοί στο ταμείο τους. Το ταμείο, αδερφοί αγαπητοί, είναι το ωραιότερο, ωραιότερος τόπος για το χριστιανό. Είναι μια αναπαυτική καρέκλα πνευματικά, όπου αναπαύεται η ψυχή, όπου συναντάει το Δημιουργό, το Φίλο, το Κύριο. Ο Δαβίδ λοιπόν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Περάσανε 20 χρόνια. Δηλαδή 13 κυνηγημένος και 7,5 χρόνια βασιλεύς στη Χεβρόν. Αλλά αυτά τα 20 χρόνια που περάσαν στη ζωή του από 17 έως 37 ήταν απαραίτητο να περάσουν και για την εκπαίδευσή του αλλά και για την ολοκλήρωση του έργου του Θεού. Βλέπετε, όλοι όσοι ήσαν δίπλα του τελείωσαν. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να τελειώνει ο άνθρωπος. Και να τελειώνει όχι έτσι πως θέλει ο Θεός. Να τελειώνει έξαφνα. Να τελειώνει κανονικά. Αλλά να μην τελειώνει ένδοξα. Όλοι τελειώσαν. Ο μόνος που έμεινε ήταν ο Δαβίδ. Και ο Σαούλ και ο Σαμουήλ
και ο Ισβοσθέ και ο Αβενίρ, όλοι τέλειωσαν. Και τελικά έμεινε αυτός που ήθελε ο Θεός. Και στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, όλα τελειώνουν. Όλα. Και συνέχεια τελειώνουν. Τελειώνει το δημοτικό, τελειώνει το γυμνάσιο, τελειώνει το λύκειο, τελειώνει το πανεπιστήμιο. Τελειώνει μια δουλειά, τελειώνει άλλη δουλειά, τελειώνει η δουλειά. Όλα τελειώνουν. Τελειώνει η ελεύθερη ζωή. Δημιουργείται έγκαμος βίος. Τελειώνουν τα πρώτα καλά χρόνια. Τελειώνουν τα παιδιά που είναι βρέφη, νήπια και είναι εύκολη η ζωή. Τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Όλα τελειώνουν, αλλά ταυτόχρονα και όλα αρχίζουν από την αρχή. Έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι το κάνει ο Θεός και έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε κι εμείς. Με τη λογική ότι αυτό που βλέπουμε και ζούμε τώρα, σε λίγο δεν θα το βλέπουμε και δεν θα το ζούμε, γιατί κάτι άλλο θα έχει φέρει ο Θεός στη ζωή μας. Και όλα αυτά που περνάνε μέσα από τη ζωή μας, είτε σε νεανική ηλικία είτε σε μεγαλύτερη, είναι και για την εκπαίδευσή μας, αλλά βασικά είναι για να βγούμε δόκιμοι, έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι τόσο λίγα τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, αδελφοί, τόσο λίγα, μα τόσο λίγα, σαν διανόημα περνάνε. Δεν τα καταλαβαίνεις που περνάνε, αλλά όμως γράφονται και θα δώσουμε λόγο κάποτε για όλα αυτά. Αποθηκεύονται σε μία μνήμη του ουρανού. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό που έφερε τον Χριστό Ιησού, ώστε με το αίμα Του να καθαρίζονται όλες οι αμαρτίες μας και να μην μένει τίποτα φυλαγμένο. Να μένει μόνο ο αγιασμός και η καθαρότητα. Ο Δαβίδ λοιπόν έμεινε μόνος του. Μόνος του ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, ευλογημένος και όχι ονειδιζόμενος, απεριμένος. Θα μπορείς να είσαι μόνος σου στη ζωή σου, αλλά ταλαιπωρούμενος. Θα μπορείς να είσαι και μόνος σου, αλλά ιδιαίτερα ευλογημένος. Και τη διαφορά την κάνει η πίστη σου στο Χριστό. Η σχέση σου με τον Χριστό. Αυτή είναι όλη η διαφορά. Άνθρωπος που έχει μεγάλη οικογένεια είναι μόνος του, εγκαταλελειμμένος. Όλοι έχουν φύγει. Πλούσιος. Όλοι έχουν φύγει. Και όσοι μένουν είναι για τα λεφτά. Άνθρωπος φτωχός. Εγκαταλελειμμένος. Κανένας δεν τον θέλει πεταγμένο σε ένα γυροκομείο. Άνθρωπος νέος, εγκαταλειμμένος από τον άντρα της ή τη γυναίκα του, από τα παιδιά, από τους συγγενείς. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, η διαφορά και τη διαφορά την κάνει η σχέση σου με τον Χριστό. Όταν είναι ο Χριστός μαζί σου, ποτέ δεν είσαι μόνος σου. Ποτέ. Ποτέ δεν είσαι μόνος σου. Δεν είναι μόνο ότι έχεις την ωραιότερη παρέα και τον καλύτερο φίλο που λέγεται Ιησούς Χριστός, αλλά είναι αυτός που σου γεμίζει κατά πάντα τη ζωή σου, ιδιαίτερα όταν σε προσθέσεις στην Εκκλησία Του. Τότε είσαι μέλος ενός μεγάλου σώματος, του σώματος του Ιησού Χριστού. Και εκεί πια δεν είσαι ποτέ μόνος. Ούτε στο σπίτι σου, γιατί ο Χριστός είναι μαζί σου. Ούτε στη δουλειά σου, γιατί ο Χριστός είναι μαζί σου. Ούτε στην εκκλησία, γιατί ο Χριστός είναι μαζί σου. Και έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε, που προσεύχονται, που σε θέλουνε, που ξέρουν ότι θα είσαι μαζί τους στους αιώνες των αιώνων. Ο κόσμος έξω παίρνει τραγικές διαστάσεις, γιατί η αμαρτία φτάνει στο πλήρες επειδή η απιστία αυξάνει. Αλλά ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος. Ο ευλογημένος πιο ευλογημένος. Ο δίκαιος πιο δίκαιος. Ο αμαρτωλός πιο αμαρτωλός.
και ο δυστυχισμένος πιο δυστυχισμένος. Τη μεγάλη διαφορά στη ζωή μας, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε, την κάνει ένα όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Μία πίστη, η πίστη στο Θεό δια του Ιησού Χριστού, και μία δύναμη, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Είμαστε ευγνώμονες. Είτε μαθητής είσαι, είτε φοιτητής είσαι, είτε παντρεμένος είτε απάντρευτος, είτε μεγάλος, είτε εργαζόμενος, είτε γέροντας, τη διαφορά την κάνει το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ έμεινε μόνος, αλλά ποτέ δεν ήταν μόνος. Και ο Θεός έφερνε δίπλα του. Έφερνε δίπλα του άγιους άνθρωπους του Θεού, προφήτες του Θεού, ιερείς, αρχιερείς, δίκαιους, ευλογημένους, για να ευλογηθούν με το Δαβίδ, αλλά και για να ευλογήσουν το Δαβίδ. Ευχαριστούμε το Θεό. Και έτσι όταν τέλειωσε το σχέδιο του Θεού με όλα τα παιδιά του Σαούλ, όταν και ο Αβενίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, ετελείωσε κι αυτός, τότε όλοι όσοι απέμειναν, οι άρχοντες του Ισραήλ, έτρεξαν και προσκολήθηκαν στο Δαβίδ. Θέλουμε να γίνεις βασιλιάς μας. Άλλωστε και όταν ακόμη ζούσε ο Σαούλ, εσύ μας οδηγούσες στον πόλεμο. Αλλά και ο Θεός εσένα είπε ότι θα σε κάνει βασιλιά του Ισραήλ. Όλα τώρα τα θυμήθηκαν. Γιατί έφυγαν τα εμπόδια. Τα εμπόδια ήταν Σαούλ, Ιωνάθαν, Ισβοσθέ, Αβενίρ και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία αποτελούσαν εμπόδιο στο να αναδείξει ο Θεός τον Δαβίδ. Κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν έβγαλε από τη μέση ο Δαβίδ. Με κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν ήρθε σε αντιδικία ο Δαβίδ. Δεν ήρθε σε μάχες, σε έρηδες. Ωραίο παράδειγμα ο Δαβίδ. Όλο το έργο στη ζωή του ο Θεός το έκαμε ο ίδιος υπέρ του Δαβίδ. Και έτσι στα 33,5 χρόνια έγινε βασιλιάς, έφυγε από την Χεβρόν, πήγε στα Ιεροσόλυμα, στην Ιερουσαλήμ, κατέκτησε το φρούριο της Σιών, εκεί ζούσαν οι Ιεβουσαίοι, οι οποίοι είχαν ένα πολύ ισχυρό τείχος και πόλη, που έλεγαν ότι τυφλοί και χολοί αν είναι μέσα στην πόλη θα μπορούσαν να υπερασπιστούν την πόλη και να μην κατακτηθεί. Τόσο βέβαιοι ήταν για τα οχυρώματα της πόλης. Όμως βρέθηκε μία δίωδος, ένας οχετός, και ο Δαβίδ είπε όποιος περάσει μέσα από τον οχετό και κυριεύσει την Ιερουσαλήμ, αυτός θα γίνει αρχηγός. Πράγματι ο Ιωάβ προχώρησε, κυρίευσε, και έτσι η Ιερουσαλήμ έγινε η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και η Ιερουσαλήμ ήταν η πόλη στην οποία είχε εκλέξει ο Θεός για να θέσει το υποπόδιο των ποδών του, τόπον κατοίκησής του, να οικοδομηθεί ο ναός. Και χρησιμοποίησε για την εκπλήρωση του έργου του και του σχεδίου του ποιον άλλον, το Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ήταν πια, όπως λέει η Γραφή, μεγαλυνόμενος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και αυτή είναι η διαφορά. Επειδή ο Δαβίδ ήταν μαζί με το Θεό, γι' αυτό και ο Θεός ήταν μαζί του. Πλησιάσατε προς εμέ, φωνάζει ο Θεός, και θα πλησιάσω εγώ προς εσάς. Όποιος πλησιάζει το Θεό, ο Θεός έρχεται και αναλαμβάνει τη ζωή του. Μεγαλυνόμενος πλέον ο Δαβίδ, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και κατάλαβε με τα πάση βεβαιότητας πια ο Δαβίδ ότι δεν έγινε μόνος του βασιλιάς. Ό,τι έγινε δεν έγινε αφέαυτού. Βασιλιά τον έκαναν στη Χεβρόν οι Ιουδαίοι, οι φιλοί του Ιούδα. Βασιλιά τον έκαναν στην Ιερουσαλήμ οι 12 φιλές. Δεν έγινε βασιλιάς μόνος του. Δεν διεκδίκησε τη βασιλεία, τίποτα δεν διεκδίκησε μόνος του.
Μια ζωή αμηνότανε και περίμενε. Και ο Θεός έκαμε ελεύθερα, χωρίς εμπόδια, το αγαθό σχέδιο το οποίο είχε προγραμματίσει για αυτόν. Και ποιος θα μπορούσε να εμποδίσει το Θεό? Ο Σαούλ? Σε καμία περίπτωση. Ο Ιωνάθαν, ο Αβενίρ? Σε καμία περίπτωση. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να εμποδίσει το σχέδιο του Θεού, και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εμποδίσει το σχέδιο του Θεού να εκπληρωθεί στη ζωή του ανθρώπου. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί, ο ίδιος. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άριστος αυτό. Εμπιστεύθηκε τη ζωή του στο Θεό και ο Θεός έκαμε τα πάντα για αυτόν. Και η εμπιστοσύνη του πώς εκδηλώθηκε? Με τον ψαλμό τον ωραίο: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Ποιος έχει την ευθύνη για το πρόβατο? Ο ποιμένας. Και ο Δαβίδ ήθελε να είναι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου και ήθελε να έχει το Κύριο ποιμένα του. Γιατί είναι ο ποιμήν ο καλός, που την ψυχή του βάλει υπέρ των προβάτων. Και σε μας έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού καταλάβει ότι ποιμένας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς μπορούμε να το πούμε: «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός». Μπορεί κανένας άνθρωπος, αδερφοί, να πει με παρησία ότι εγώ σε ολόκληρή μου τη ζωή δεν θα στερηθώ τίποτα, ούτε υλικά, ούτε πνευματικά, ούτε αγάπη, ούτε πίστη, ούτε κοινωνία μεταλλήλων, ούτε την παρουσία του Θεού? Μπορεί κανείς να το πει? Μόνο αυτός που έχει προσδιορίσει τον εαυτό του να είναι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου και να έχει ομολογήσει και να έχει εμπιστευθεί ποιμένα του τον Κύριο. Είναι αυτό που μας προκαλεί και μας προσκαλεί ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δυσκολίες στη ζωή του Δαβίδ. Αμέσως ήρθανε. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι που είχαν κατατροπώσει το λαό Ισραήλ λίγα χρόνια πριν, 7 χρόνια πριν, 7,5 χρόνια πριν είχαν κατατροπώσει το λαό Ισραήλ, γιατί ήταν αμέτρητο το πλήθος. Τον Σαούλ και τα παιδιά του, όταν έμαθαν ότι ο λαός Ισραήλ έκανε βασιλιά τον Δαβίδ, μαζεύτηκαν όλοι εναντίον του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πήγε, κρύφτηκε στο φρούριο, λίγο στρατό είχε, απέραντος ο στρατός και μεγάλη η δύναμη των Φιλιστέων, μικρά δύναμη είχε ο Δαβίδ, αλλά είπαμε η διαφορά είναι ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Αλλά είναι μαζί σου ο Θεός μόνο όταν πηγαίνεις εκεί που σε θέλει ο Θεός, μόνο όταν ζεις έτσι όπως σε θέλει ο Θεός, μόνο όταν ενεργείς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ και πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Ο Θεός ήταν μαζί του, αλλά μόνο όταν αυτός κυβερνούσε το Δαβίδ, διοικούσε το Δαβίδ. Γι' αυτό και όταν είδε το απέραντο πλήθος των Φιλιστέων, των εχθρών, ο Δαβίδ δεν φώναξε τους στρατηγούς του να δει τι θα κάνουν. Δεν κάθισε, σκέφτηκε να δει με σοφία πώς θα τα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν εμπιστεύεται τη σοφία του, αλλά κατευθείαν πήγε στον Κύριο και του λέει: «Κύριε, τι λες εσύ? Αν μαζέψω τους στρατηγούς μου και το στρατό μου εναντίον του, θα παραδώσεις εσύ τους Φιλιστέους στα χέρια μου? Θα τους πατάξω». Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μόνος του δεν μπορεί να νικήσει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αλλά ξέρει επίσης πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος μπορεί να του δώσει τη νίκη, εάν κάνει ο Δαβίδ έτσι που θέλει ο Θεός. Και μπροστά σε αυτή την ωραία ερώτηση του Δαβίδ, με ταπείνωση, με επίγνωση, με πίστη, αλλά ιδιαιτέρως με πρόθεση υπακοής. Ξέρετε, πολλές φορές εγώ από τη δική μου ζωή έχω παράδειγμα και πιστεύω ότι ισχύουν σε όλα.
θέλω να προσευχηθώ, αλλά λέω η καρδιά μου δεν είναι έτοιμη να υπακούσω αν μου πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλω. Πρέπει πρώτα να φτιάξω την καρδιά μου να είναι έτοιμη να υπακούσω σε αυτό που θα μου πεις και ύστερα να σε ρωτήσω. Γιατί αν δεν είναι έτοιμη η καρδιά μου, σε ρωτήσω, μου πεις αντίθετα από αυτά που θέλω, τότε δεν μπορώ να τα εκτελέσω. Ή θα τα εκτελέσω με βάρος, με στενοχώρια που δεν αρέσει στο Θεό. Ο Θεός θέλει να πράττουμε το θέλημά Του με χαρά. Ο Δαβίδ λοιπόν στον ψαλμό του λέει «Ετοίμην η καρδία μου Κύριε, έλα τώρα να με οδηγήσεις. Ετοίμασέ μου την καρδιά. Θέλω το ναι το δικό σου να με κάνει να χαρώ όταν το εκτελέσω, αλλά και το όχι το δικό σου πάλι να με κάνει να χαρώ όταν θα το εκτελέσω υπακούοντάς σε». Και έτσι λοιπόν με ετοιμασμένη καρδιά για να πράξει το θέλημα του Θεού και όχι τη σοφία τη δική του ή τη στρατηγική τη δική του ή την εξυπνάδα τη δική του, αλλά το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, πλησιάζει το Θεό και του λέει «Κύριε, για πες μου σε παρακαλώ, θα παραδώσεις αυτούς στα σχήρας μου». Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν είναι αν θα νικήσω, αν θα με νικήσουν. Είσαι έτοιμος να παραδώσεις αυτούς στα σχήρας μου, αν επιτεθώ τώρα. Θα μου τους παραδώσεις. Θα μου τους παραδώσεις. Και ο Κύριος άμεσα απάντησε. Ανάβα, διότι βεβαίως θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους όλους στη χείρα σου. Ανάβα, μη φοβάσαι. Εγώ βεβαίως θα παραδώσω τους Φιλιστέους στα χέρια σου. Και ο Δαβίδ με πίστη, με χαρά, με βεβαιότητα ο Θεός είναι μαζί του, ξεκίνησε και πήγε. Και πράγματι ο Θεός παρέδωσε το αμέτρητο πλήθος των Φιλιστέων στα χέρια του Δαβίδ, του συνέτριψε και μάλιστα είπε ότι ο Κύριος διεχώρησε τους εχθρούς μου μπροστά μου όπως διακόπτονται τα ύδατα. Συντριπτική νίκη, ολοκληρωτική νίκη, επειδή ο Θεός, και το επαναλαμβάνω, επειδή ο Θεός παρέδωσε τους εχθρούς του στα χέρια του Δαβίδ. Όμως οι Φιλιστέοι δεν ησυχάζουν, δεν έμειναν ήσυχοι από την ήττα τους, αλλά ετοιμάζονται για δεύτερη επίθεση. Και τον άλλο χρόνο μαζεύονται πάλι όλα τα στρατεύματα των Φιλιστέων εναντίον του Δαβίδ. Πάλι με μικρά δύναμη ο Δαβίδ, πάλι με τεράστια δύναμη οι Φιλιστέοι. Τώρα ο Δαβίδ δεν το θεωρεί δεδομένο αυτό που το είπε ο Θεός την προηγούμενη φορά, γιατί ξέρει ότι κάθε ζήτημα έχει τη δική του απάντηση από το Θεό. Επειδή μου τους παρέδωσε πέρυσι, θα μου τους παραδώσει και φέτος. Επειδή ανέβηκα εγώ ο Δαβίδ εναντίον τους πέρσι και μου τους παρέδωσε ο Θεός, θα ανέβω και φέτος. Δεν το σκέφτεται έτσι ποτέ. Κάθε ζήτημα έχει το δικό του αίτημα και τη δική του απάντηση. Έστω και αν είναι ίδιο με πέρσι, με πριν λίγο ή με πρόπερσι. Βλέποντας λοιπόν πάλι τα στρατεύματα των Φιλιστέων απέναντι, ο Δαβίδ πήγε πάλι στον Κύριο και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο να ανέβω εναντίον τους, και η καρδιά του είναι έτοιμη να κάνει το θέλημα του Θεού. Ενδιαφέρεται να μάθει τι θέλει ο Θεός γι' αυτόν στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Και ο Θεός μιλάει, αμήν αδερφοί, μιλάει ο Θεός. Αυτός που έφτιαξε το στόμα δεν μιλάει? Αυτός που έφτιαξε τα αυτιά δεν ακούει? Αυτός που έφτιαξε τον άνθρωπο δεν τον αγαπάει? Μιλάει ο Θεός.
Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν μιλάει ο Θεός, γιατί ο Θεός μιλάει. Το ζήτημα είναι αν ακούει ο άνθρωπος όταν ο Θεός μιλάει. Να ανέβω εναντίον των Φιλιστέων τώρα καθώς πριν. Και ο Κύριος του λέει τώρα μην ανεβείς. Γιατί? Γιατί αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει. Μην ανεβείς. Αλλά γύρνα πίσω. Από πίσω τους. Κρύψου κάτω στα σικάμινα. Και εκεί περίμενε. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τονίσουμε μια φορά ακόμη ότι ο Θεός έχει ένα ωραίο σχέδιο, όχι νίκης τριάμβου για τον κάθε έναν από μας. Το επαναλαμβάνω, έχει ένα ωραίο σχέδιο, όχι νίκης θριάμβου για τον κάθε έναν από μας. Έτοιμο, φυλαγμένο, προσδιορισμένο σε λεπτομέρειες από το Θεό. Χρειάστηκαν τόσα χρόνια όμως το Δαβίδ να μάθει, να ρωτάει, με καρδιά έτοιμη να υπακούει, αλλά να μάθει και να ακούει τη φωνή του Θεού για να υπακούει. Χρειάστηκαν 20 χρόνια για να διώξει ο Δαβίδ μέσα από τη ζωή του, μέσα από την καρδιά του, μέσα από τη λογική του δισταγμούς. Γιατί μην νομίζει ο άνθρωπος που διστάζει ότι θα λάβει τίποτα από τα αιτήματά του. Διστάζει εν την καρδία του. Να πάω, να μην πάω, να κάνω, να μην κάνω. Μην το νομίζει αυτό. Ο άνθρωπος περπατάει δια της πίστεως πάνω όμως στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και πρέπει να επαναλάβω μια φορά ακόμη ότι αυτό αδερφοί είναι χάρις Θεού, αλλά είναι και εξήτηση ανθρώπινη. Ο Θεός μιλάει, κάνει χάρη, αλλά στους εξητούντας, σε αυτούς που πραγματικά ρωτάνε, ρωτάνε με πίστη και ξέρουν να περιμένουν την απάντηση του Κυρίου στον πρέποντα χρόνο. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα, γιατί κάποιοι ελληνιστές θεώρησαν ότι αδικούνται στη διανομή των τροφών, ότι αδικούνται από τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας, και έτσι ο Απόστολος Πέτρος με οδηγία Θεού έδωσε κατεύθυνση τότε και πάντοτε στην Εκκλησία έκτοτε να χειροτονούνται διάκονοι που να επιμελούνται στα υλικά, είπε κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς όμως θα μένουμε εν τη προσευχή πρώτον και εν τη διακονία του λόγου ύστερον. Δεν πάει ανάποδα αυτό. Δεν πάει εν τη διακονία του λόγου πρώτον και εν τη προσευχή ύστερον. Αυτή είναι η δουλειά των χριστιανών, όχι μόνο των πρεσβυτέρων, αλλά όλων των χριστιανών, ανδρών και γυναικών. Είναι την υπηρεσία που τους έχει εμπιστευθεί ο Θεός, να την θέτουνε ενώπιον του Θεού στην προσευχή και ύστερα να την επιτελούνε. Είτε αυτό λέγεται μεγάλωμα παιδιών, είτε αυτό λέγεται υπηρεσία στην Εκκλησία, υπηρεσία αδελφών. Όλα ξεκινάνε από την προσευχή. Και το ωραιότερο παράδειγμα που έχουμε γι' αυτό είναι ο Ιησούς, ο Κύριος μας. Διανυκτέρευε στις προσευχές και ύστερα κήρυτε και έκανε θαύματα και ζούσε. Διανυκτέρευε στις προσευχές. Και αν ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είχε κατανοήσει το απαραίτητο της προσευχής πριν την οποιαδήποτε υπηρεσία του, πριν την οποιαδήποτε δραστηριότητα στη μέρα που ξεκινάει, πόσο περισσότερο εμείς αδερφοί αγαπητοί πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην προσευχή θα πάρουμε δύναμη.
Και μάλιστα στην προσευχή που σε ανεβάζει δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός τα Άγια για να βρεις χάρη και να λάβεις για να βρεις χάρη και να λάβεις έλεος για τον καιρό της χρείας. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός καλός, αγαθός. Όταν περπατάς θα σε οδηγεί. Υπόσχεται. Όταν κοιμάται θα σε φυλάει, αλλά όταν ξυπνάς θα συνομιλεί με σένα. Όταν κάνει καινούργια αρχή, καινούργια μέρα, ξεκίνα συνομιλώντας με τον Κύριο. Και θα δεις τη μεγάλη διαφορά στη ζωή σου. Επαναλαμβάνω, ξεκίνα συνομιλώντας με τον Κύριο. Αφιέρωσέ του την ημέρα. Ρώτησέ τον για τις δυσκολίες της ημέρας. Δώσ' του προτεραιότητα στη ζωή σου. Δηλαδή, βάλ' τον να περπατάει μπροστά. Δεν αρκεί να είναι μαζί σου. Εκείνο που έχει σημασία είναι να συνεργάζεται μαζί σου. Και εσύ να συνεργάζεσαι με αυτόν. Θέλω να το επαναλάβω, αδερφοί, γιατί θέλω μέσα από την ψυχή μου να βγει αυτή η αναγκαιότητα σε όλους μας. Όταν περπατάς θα σε οδηγεί, όταν κοιμάς θα σε φυλάει, αλλά όταν ξυπνάς θέλει να συνομιλεί μαζί σου. Είναι η νέα μέρα, το νέο πράγμα, η νέα αρχή. Και πάντοτε στη νέα αρχή ο Θεός κάνει μεγαλεία. Να Του δίνουμε την ευκαιρία κάθε πρωί να συνομιλεί μαζί μας. Θέλει, αν και εμείς το θελήσουμε, αλλά και το υπακούσουμε. Στο νέο πόλεμο, να αναβώ, όχι μην ανέβεις. Πήγαινε κρύψου πίσω από τα σικάμινα και όταν ακούσεις θόρυβο διαβάσεως επί των κορυφών των σικαμίνων, τότε τρέξε και κάνε επίθεση. Ο Δαβίδ άκουσε με μεγάλη προσοχή τη λεπτομερή οδηγία του Πνεύματος του Αγίου του Θεού. Άκουσε, πίστεψε, υπάκουσε, εκτέλεσε και θριάμβευσε. Και θριάμβευσε γιατί? Γιατί ο Θεός και πάλι παρέδωσε τους εχθρούς του εις τα σχήρας του Δαβίδ. Και αυτή τη φορά ολοκληρωτικά, τελειωτικά. Χρειάστηκαν δύο φορές. Μπορεί να χρειαζόντουσαν και τρεις και τέσσερις. Αλλά δύο φορές χρειάστηκαν και ο Δαβίδ πια στερεώθηκε βασιλιάς όχι μόνο ανάμεσα στις 12 φυλές του Ισραήλ αλλά και ανάμεσα σε όλους τους εχθρούς του. Βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Από εδώ και πέρα πια τα πράγματα για τον Δαβίδ θα πάρουν άλλη διάσταση. Τα ζητήματά του πια δεν θα είναι αν και πότε και πώς θα γίνει βασιλιάς, ούτε αν και πότε και πώς θα θριαμβεύσει στους εχθρούς του. Τώρα από εδώ και πέρα η ζωή του θα είναι η σχέση του με το Θεό και η υπακοή του στο έργο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν και με την κυβωτό της Διαθήκης και εν γέννη με τη σχέση του με το Θεό. Ίσως τώρα αρχίζει το πιο δύσκολο μέρος της ζωής του Δαβίδ, αλλά για τον Δαβίδ πια όλα είναι εύκολα, όλα είναι δυνατά, γιατί πια ξέρει ο Δαβίδ ότι δεν εργάζεται αυτός το έργο του Θεού, αλλά ο Θεός συνεργάζεται με τον Δαβίδ για το έργο το δικό του, για το έργο του Θεού. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι εύκολα και ένδοξα, μέχρι να δούμε και τις αδυναμίες του ανθρώπου και τις παγίδες που ο διάβολος φέρνει στη ζωή του Δαβίδ και μέσα από αυτό να μας διδάσκει ο Θεός. Όταν πια έχει ολοκληρωθεί το έργο του Θεού στη ζωή μας, πως εμείς πρέπει να περπατάμε ώστε να συνεχίζουμε να είμαστε ευάρεστοι στους οφθαλμούς του Κυρίου. Αμήν. Να ψάλουμε